Πάμε δημοσιογραφικό σχόλιο για τη συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Φιλίμωνα Καραμίτσο, αρχισυντάκτη της εφημερίδας Ελευθερία. Φιλίμωνα, σε ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα, Βλάση. Λοιπόν, είδαμε το ρεπορτάζ που προηγήθηκε, είδαμε τον Χάρη Λαζάνη, ο οποίος κάνει καλή δουλειά εκεί με τα κόκκινα δάνεια, να λέει για το τι χρειάζεται. 11 βουλευτές έκαναν ερώτηση στον Υπουργό Οικονομικών για τα κόκκινα δάνεια, πρότειναν και κάποια πράγματα. Η κυβέρνηση δεν φαίνεται να αλλάζει στάση. Απάντησε η κυβέρνηση άμεσα απάντησε στους 11 βουλευτές. Πολλοί ερμήνευσαν όλη αυτή την κίνηση σαν αντάρτικο 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Ένας από αυτούς ήταν ο Βασίλης Γιώργιακας. Ο Βασίλης Γιώργιακας αρνήθηκε χτες που μίλησα μαζί του ότι υπάρχει ζήτημα αντάρτικου. Μίλησε με καλά λόγια για τις ενέργειες στήριξης του Κυριάκου Μητσοτάκη, της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αλλά λέει ότι εμείς βοηθάμε, προσπαθούμε να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση να λυθεί το πρόβλημα των δανειοληπτών. Γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα τα κόκκινα δάνεια, Φιλίμωνα, και με τα funds που δεν διαπραγματεύονται τίποτα. Υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι το πραγματικό πρόβλημα των ανθρώπων και το άλλο είναι το πολιτικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας με αυτή την κίνηση των 11. Σε ακούω, Φιλίμωνα. Ναι, στην πράξη είναι το πολιτικό πρόβλημα που έχει η κυβέρνηση με το ότι δεν προστατεύει την κοινωνία και την πρώτη κατοικία. Αλλά θα το πούμε αυτό. Ναι, ναι. Αντάρτικο δεν μπορεί να το πει ακριβώς γιατί δεν έχει οργανωμένη και κίνηση εκπροσώπηση. Όμως δεν είναι και συνηθισμένο. Δεν μας έχει συνηθίσει η Νέα Δημοκρατία 5 χρόνια να βάζει στην ουσία κοινωνικά ζητήματα που θα έβαζε η αντιπολίτευση μέσω των βουλευτών του υπουργού. Είναι ασυνήθιστο. Και ο Νικήτας Χακλαμάνης, ένας από τους 11, μίλησε σήμερα για παρεμβάσεις. Όχι για παρέμβαση, για παρεμβάσεις. Άρα έρχονται και άλλες παρεμβάσεις, είπε ο Χακλαμάνης, από αυτή την ομάδα των βουλευτών. Είναι κάτι που έχει διάρκεια και αυτό έχει τη σημασία του. Ναι. Θα το περιμένουμε με ενδιαφέρον. Έρχεται όμως σε μια συγκυρία, και αυτό έχει σημασία, στην οποία η κυβέρνηση χάνει τα ποσοστά της δημοφιλίας, δημοσκοπήσεις. Είχε χάσει ήδη δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία στις εκλογικά στις ευρωεκλογές. Δημοσκοπικά είναι χαμηλά. Πέφτει. Άρα ένα θέμα είναι από εκεί. Δεύτερο θέμα, σαφώς υπάρχει κοινωνική δυσαρέσκεια. Σαφώς. Και εκφράζεται με διάφορους τρόπους. Δεν θα γίνει εξέγερση, δεν έχουμε διαδηλώσεις μεγάλες. Αλλά αυτή η μορφή ίσως να μην είναι πια τόσο μπροστά σε σχέση με τα 15 χρόνια κρίση που έχουν τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά όμως ο κόσμος βρίσκεται να βάλεται από παντού, κυρίως από την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις, και αυτό εκφράζεται. Έτσι. Εδώ οι 11 βουλευτές πιάσαν μια φλέβα, ότι δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία των ανθρώπων. Και το τι λέει τώρα το Υπουργείο, όλα νόμιμα είναι, δεν είναι πια, δεν είναι νόμιμα και γίνονται και σε άλλες χώρες, αλλά εδώ δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Είναι έτσι όπως το λες. Ούτε η κατοικία των ευάλωτων οικοκυριών, γιατί έχουν μονίμως την αιτιολογία από την κυβέρνηση και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις ότι προστατεύονται οι ευάλωτοι. Δεν είναι ευάλωτοι μόνο. Εδώ απειλείται το σπίτι που μένει ο μισός πληθυσμός. Εδώ αυτό είμαστε όλοι ευάλωτοι σε αυτές τις συνθήκες. Γιατί είναι ευάλωτος ο κόσμος? Γιατί τα δάνεια, τα περισσότερα στεγαστικά δάνεια, τα έχει πάρει ο κόσμος σε εποχές που είχε τριπλάσιο μισθό. Έτσι. Πριν την κρίση, αυτό είναι τα δάνεια, τα περισσότερα. Μετά σταμάτησαν να δίνονται στεγαστικά δάνεια. Ένα αυτό. Δεύτερον, γιατί έχουμε ακρίβεια που έχει εκτοξεύσει τα κόστη, άρα χάνει το νοικοκυριό χρήματα. Και τρίτον, έχουν αυξηθεί τα επιτόκια την τελευταία τριετία στο Θεό και αυτό έχει αυξήσει ακόμα περισσότερο τις δόσεις. Είναι τριπλό το χτύπημα. Χαμηλή μισθή και ανεργία, αύξηση της ακρίβειας και αύξηση των επιτοκίων. Πώς θα αντιμετωπίσει ο μέσος, η περίφημη μεσαία τάξη, στην οποία στηρίζεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το χτύπημα αυτό? Δεν αντιμετωπίζεται. Μένει πίσω και κοκκινίζουν τα δάνεια. Η λύση δεν είναι εδώ, δεν ξέρω τίποτα, έχω κάνει όλα νόμιμα. Πρέπει να υπάρξει ειδική νομοθεσία, και μάλιστα λέγεται ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές προβλέψεις γι' αυτό, η οποία θα προστατεύει το σπίτι που μένουν οι εργαζόμενοι. Έτσι. Γιατί οι άλλες κατηγορίες είναι ευάλωτοι άνθρωποι. Αν ένας άνθρωπος εργάζεται, πληρώνει τους φόρους του και παλεύει να πληρώνει τις δόσεις του εργαστικού του, γιατί θα του πάρει το σπίτι το φαν? Από πού και ως πού? Ποιο είναι το δικαίωμα? Εδώ εισέρχεται λοιπόν η έννοια του κοινωνικού δικαιώματος, του αγαθού. Το σπίτι που έχει αυτός ο άνθρωπος δεν είναι εμπόρευμα, είναι αυτό που προστατεύει το Σύνταγμα, μένει μέσα. Ναι. Αυτή η πολιτική λοιπόν στην Ελλάδα δεν συζητιέται. Όλα είναι ένα φάσμα στο υπερπέραν της ελεύθερης αγοράς. Αυτό τώρα το αντιλαμβάνονται πολύ έντονα στην Δημοκρατία. Φαίνεται ότι έχουν αρχίσει και το αντιλαμβάνονται. Mm-hmm. Έτσι όπως το λες είναι. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, γιατί η Νέα Δημοκρατία κάνει όλα αυτά, εξελίσσει μια πολιτική όπως την εξελίσσει
και γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση που να ελκύει το μεγαλύτερο κομμάτι τουλάχιστον των πολιτών και γιατί δεν υπάρχει ουσιαστική αντιπολίτευση από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σε διάλυση ο ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα κάποιο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα να λέει ότι σε λίγο δεν θα κινδυνεύουμε με διάλυση, αλλά με έκρηξη. Δεν είναι λάθος η άποψη. Έχουν τεράστιο πρόβλημα. Αυτό το διάστημα προσπαθούν να κόψουν την υποψηφιότητα, τη διαφαινόμενη, γιατί δεν είναι επίσημα, δεν έχει υπάρξει, τη διαφαινόμενη υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη. Συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία, θα δούμε τι θα προκύψει από αυτό, αλλά ακούμε διάφορα για ποθενέσχες, για να μην αρχίζει το επίθετό σου από κάπα. Γιατί βλέπουν για κάποιες δημοσκοπήσεις, οι οποίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Κασελάκης μπορεί να κερδίσει. Έχει μεγάλη πιθανότητα να κερδίσει αυτές τις εσωκομματικές εκλογές. Βέβαια, και οι δημοσκοπήσεις και στο ΠΑΣΟΚ και στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, να πω εδώ, είναι επισφαλής. Γιατί τα εκλογικά σώματα είναι έτσι, είναι μεταβαλλόμενα, κανένας δεν ξέρει ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν τελικά. Είναι παράξενες οι δημοσκοπήσεις. Πρέπει να κάνεις μια δημοσκόπηση 10.000 πολιτών για να έχεις ένα ασφαλές, σε ένα βαθμό συμπέρασμα, και πάλι δεν θα έχεις ένα συμπέρασμα τέλος πάντων που μπορείς να το δεις και να πεις OK. Γι' αυτό ας μην κοιτάζουν οι πολίτες τις δημοσκοπήσεις ούτε στο ΠΑΣΟΚ ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς βλέπεις να εξελίσσονται τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ πρώτα και μετά θα πάμε και στο ΠΑΣΟΚ, που εκεί βλέπουν στο ΣΥΡΙΖΑ που σκοτώνονται και το χρησιμοποιούν σαν παράδειγμα προς αποφυγή, και αυτοί δεν μιλάνε, κάνουν ένα πολύ πολιτισμένο μέχρι τώρα προεκλογικό διάλογο. Θα δούμε τι θα γίνει και στο debate στις 24 του μήνα. Αλλά Φιλίμωνα, ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, πολιτισμένο, αλλά τελείως άνευρο. Γιατί εδώ βλέπουμε τώρα την αντιπολίτευση να ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία της Νέας Δημοκρατίας. Σωστό είναι. Το είπαμε πριν. Όχι ότι δεν έχει προτάσεις για το στεγαστικό, για την πρώτη κατοικία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Έχουν. Και μάλιστα καλύτερες. Θα έλεγα ουσιαστικές. Έτσι είναι, ναι. Αλλά αυτές δεν ακούγονται πια, γιατί ακούμε όλα τα άλλα. Δεν λέω ότι ευθύνεται μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Τα κόμματα. ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν. Πώς βλέπεις τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ? Στο ΣΥΡΙΖΑ οι εξελίξεις είναι σε μια κατεύθυνση που δεν μπορείς να τις συζητήσεις. Δηλαδή, δεν μπορείς να τις βάλεις σε μια σειρά, να πεις ότι υπάρχει ένα, δύο, τρία και ακολουθούνται βήματα, έστω με εκρήξεις που λες, έστω με εντάσεις και όλα αυτά. Δεν έχουν δει μέσα σε αυτή τη φάση. Εδώ, κάθε μέρα που ξημερώνει, είναι μια διαφορετική ημέρα. Άρα, αυτό το στοιχείο του απρόσμενου, του απροσδιόριστου, είναι από μόνο του πολιτικό σημείο. Δεν φαίνεται ότι πηγαίνει κάπου προς τα πάνω, δηλαδή να πάρουμε μια θετική άνοδο, να βλέπουμε πού θα πάει το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Πάνε όλα προς τα κάτω, δηλαδή προς μια κατάσταση διαλυτική. Δεν υπάρχουν σημεία να πιαστείς, ούτε όσοι είναι μέσα στο κόμμα, ούτε όσοι είναι έξω από το κόμμα. Άρα αυτό ως γενική αρχή. Αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει? Αφού έγινε αυτό που έγινε στην Κεντρική Επιτροπή, δηλαδή υπήρξε αυτή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ότι δεν υπάρχει πια πρόεδρος στο κόμμα. Καθαρίστηκε. Και θα πρέπει στην ουσία να γίνουν εκλογές βάσει ενός χρονοδιαγράμματος το οποίο έχει ανακοινωθεί. 1η Δεκεμβρίου θα είναι το τέλος αυτής της διαδικασίας. Και το έκτακτο συνέδριο ανάμεσα, που σημαίνει εκλογή συνέδρων. Φαίνεται λοιπόν ότι εδώ προσπάθησε το κόμμα, η ηγετική του δύναμη, την Κεντρική Επιτροπή, να βρει ένα δρόμο ίσιο. Ότι τέλος πάντων είναι μια σειρά. Προκύπτει αμέσως. Θα είναι υποψήφιος, συγγνώμη, ο Στέφανος Κασελάκης? Δεν το ξέρουμε ακόμα. Φαίνεται ότι θα είναι τώρα, ναι. Η 87 που λέγαμε, που φαίνεται ότι πήρανε τον πόντο, την νίκησαν στην Κεντρική Επιτροπή, θα έχουν υποψήφιο? Δεν ξέρω. Ναι. Ο μόνος υποψήφιος που μάλλον ξέρουμε ότι θα είναι ο Παύλος Πολάκης. Και ο Γκλέτσος, και ο Απόστολος Γκλέτσος. Αλλά πρέπει να δούμε τώρα. Τώρα έρχεται το δεύτερο. Υπάρχουν κριτήρια. Τα κριτήρια που είχαν βγει για τις προεδρικές εκλογές ήταν τα κριτήρια. Και εδώ αρχίζει τώρα μια κατάσταση, είπαμε, ακατανόητο σε έναν βαθμό. Είναι τα κριτήρια που όλοι τα είχαν βγάλει τότε. Τι κάνει η Κεντρική Επιτροπή, πώς πάμε σε εκλογές το 22, όταν ήξεραν ότι ένας θα είναι ο αρχηγός, ο Αλέξης Τσίπρας, 60%, 70%, 80%, έτσι. Ναι. Έτσι φτιάχτηκε το καταστατικό. Έτσι είναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όταν πας τώρα σε μια προεδρική εκλογή, όπως πέρσι, και πάμε και ξανά σήμερα, με πολλούς υποψήφους και πολλές υποψηφίους, αρχίζει και χάνεται το πράγμα. Τώρα, τα ενδεχόμενα είναι επί της ουσίας όμως της πολιτικής. Δηλαδή, ναι, ό,τι και να κάνουν, βάζουν. Έχουμε να κερδίσει ο Κασελάκης. Είναι ένα ενδεχόμενο, έτσι. Ναι. Αν κατέβει. Να μην κερδίσει ο Κασελάκης, κερδίσει άλλη πλευρά. Και στις δύο περιπτώσεις. Ή να κερδίσει ο Παύλος Πολάκης. Τρεις περιπτώσεις ή κάποιος άλλος. Δεν διαφαίνεται ότι θα είναι ενιαίο το κόμμα την επόμενη. Έτσι είναι.
ένα σημείο. Τουλάχιστον δύο κόμματα. Αυτό, ναι. αυτό τώρα πυροδοτεί εντάσεις πολύ μεγάλες και σε προσωπικό επίπεδο πολύ και απογοητεύσεις. Το άλλο ενδεχόμενο τώρα, να μην είναι όλοι υποψήφοι. Αυτό τώρα τα κριτήρια, να βρει κάποιο 30 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, τον προτείνει. Όταν μόνο μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και δεν είναι και υπογραφές από τη βάση, η βάση διαμαρτύρεται. Όχι παράλογα. Σου λέει μόνο η Κεντρική Επιτροπή θα βγάζει υποψηφίους. Εγώ που ψήφισα πριν από ένα χρόνο, 11 μήνες πέρασαν, δεν πέρασαν 11 χρόνια. Σωστά. Εμείς κατεβήκαμε, σου λέει, η βάση πέρυσι και ψηφίσαμε τον Στέφανο Κασελάκη. Τώρα δεν μας ακούνε ποιος θα είναι υποψήφιος. Τώρα θα είναι το Ποθενέσχες, θα είναι το αρχικό όνομα που σου λες και εσύ. Άρα αυτό δημιουργεί σημεία άπρος διοριστίας, τα οποία όσο δεν κλείνουν, αυξάνουν ακόμα περισσότερο την ένταση. Δεν ξέρω αν μπορούν να κλείσουν όμως, Φιλίμωνα. Δεν ξέρω αν μπορούν να κλείσουν και πόσο επώδυνα μπορεί να κλείσουν αυτά, έτσι. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει ένα σημείο καμπής. Πρέπει να κλείσουμε διάσπαση. Από ναι. Και πέρα αρχίσει μια άλλη φάση. Άρα είναι πολύ δραματικά τα πράγματα. Μάλιστα. Πασόκ, έχουμε όλοι δει δημοσκοπήσεις. Επαναλαμβάνω, είναι επισφαλέστατες οι δημοσκοπήσεις. Η δική μου κοινή λογική λέει ότι στο δεύτερο γύρο θα είναι ο Ανδρουλάκης και ο Δούκας. Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. Βέβαια, η κάλπη είναι κάλπη. Το εκλογικό σώμα Πασόκ είναι εκλογικό σώμα Πασόκ. Αλλά εγώ λέω ότι θα είναι Ανδρουλάκης, Δούκας. Δεν ξέρω, θέλω από σένα μία εκτίμηση και για το δεύτερο γύρο και για τον τελικό νικητή που θα διαμορφώσει πραγματικότητες στην κεντροαριστερά. Άλλο να είναι ο Ανδρουλάκης, άλλο να είναι ο Δούκας. Άλλο να είναι ο Γιωρουλάνος ή η Διαμαντοπούλου που έχουν λιγότερες πιθανότητες, αλλά άλλο να είναι ο Ανδρουλάκης, άλλο ο Δούκας. Φιλίμωνα. Εδώ έχουμε μια διαφοροποίηση η οποία τι λέει. Καταρχάς μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Άρα τα σενάρια έχουν μια λογική. Αρχίζουν και διαφέρονται δυναμικές, έτσι. Αυτό είναι πιο. Εδώ τα πράγματα, εδώ το Πασόκ απέκτησε μια σοφία λόγω των δραματικών του καταστάσεων πριν από 10 χρόνια, έτσι, το 12 και μετά. Επειδή είδε πολλά αυτό το κόμμα, είδε πρωθυπουργούς να παρετούνται εν εξελίξει. Έτσι, εν κινήσει, ναι, έτσι είναι. Είδε 4%, είδε μετά 6-7, είδε το ΣΥΡΙΖΑ στο 36, είδε πολλά πράγματα. Είδε να χάνεται η βάση του και το αστελέχη του, είδε πολλά. Και φαίνεται ότι τώρα διατηρούν τη σοφία να αφήνουν τους άλλους να καταστρέφονται και να παίρνουν το μπόνους, το πλεονέκτημα από όλο αυτό το πράγμα. Ναι, έτσι. Ναι. Εδώ βλέπω μία, ας το πούμε, ωριμότητα. Ας το πούμε πολιτική ωριμότητα. Το κέρδισα αυτό που λες όμως, Φιλίμωνα, σε όλες αυτές τις περιπέτειες, έτσι. Βαθμία, πέρασαν και 15 χρόνια. Και με τίμημα, ισχυρό, ναι. Δεν είναι λίγο. Ήμασταν νιοί και γεράσαμε. Βέβαια. Όλοι μας. Τώρα, μια χαρά είμαστε ακόμα, νομίζω. Ναι. Φιλίμωνα, ναι. Το κρατάω. Τώρα εδώ τι γίνεται. Αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, όσο δραματικοποιείται, αλλάζει τα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα σου λέει το ΠΑΣΟΚ, OK, μπορούμε να αλλάξουμε και λίγο, μπορεί να σταθούμε και λίγο καλύτερα. Και αυτό μπορεί να επηρεάσει την ψήφο κυρίως των πιο οργανωμένων μελών και φίλων. Ένα αυτό. Άρα δεν είναι σίγουρο ποιος ήταν καλύτερος, ποιος ήταν σε καλύτερη θέση πριν από ένα μήνα, αν θα είναι και σε 10 μέρες, σε 5-10 μέρες, να, έτσι. Να. Γιατί βλέπουν ότι από την άλλη μεριά υπάρχουν περιθώρια πια και μέλη να πάρεις και φίλους και ψηφοφόρους. Έτσι είναι, έτσι είναι. Αρχίζει να αλλάζει το πράγμα. Αρχίζει, μπαίνει στο μυαλό δηλαδή του μέσου ψηφοφόρου του ΠΑΣΟΚ ότι το κόμμα θα φτάσει στο 20%. Και άμα φτάσει στο 20% ανεβαίνουμε κιόλας, σου λέει. Άρα να το ξανασκεφτώ λίγο πώς θα είναι αυτό το κόμμα. Μπαίνει αυτό τώρα στο μυαλό. Έτσι. Το δεύτερο σημείο εδώ όμως είναι, από την άλλη μεριά, ότι για να μην λέμε μόνο τα θετικά και τα θετικά, ότι έχει παγώσει τελείως ο πολιτικός διάλογος. Επειδή και φοβούνται να μπουν στη διαδικασία και να συγκρουστούν πολύ, έτσι, γιατί θα χάσουν, είναι σαν να μην υπάρχει πολιτικό διακύβευμα. Τι θα είναι αυτό το κόμμα? Θα είναι το κόμμα το οποίο θα διαδεχθεί τη Νέα Δημοκρατία. Μια μορφή δηλαδή πολιτικής ώριμου φρούτου. Βγάλαμε πρώτα, θα μείνω αυτόνομο κόμμα και θα κερδίσω τη Νέα Δημοκρατία είστε σε αυτές τις εκλογές, τις επόμενες στόχο σίγουρο. Αυτό δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει, γιατί το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν μόνο οι συγκρούσεις ηγετικές, ήταν και η γραμμή, η κεντρική. Πώς ανταποκρινόταν δηλαδή σε αυτά που συνέβαιναν. Άρα εδώ έχουμε ένα σημείο το οποίο πρέπει να βάλουμε ερωτηματικό για το πώς θα πάνε τα πράγματα επί του περιεχομένου. Μάλιστα. Τώρα εδώ στο ITV κάποια στελέχη έχουν εκδηλώσει τη στήριξή τους. Το έβαλα και στην αρχή του δελτίου.
τον Νίκο Ανδρουλάκη στηρίζει και υπέγραψε για την υποψηφιότητά του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ εδώ στα Γιάννενα, ο Γιάννης Σίμαρης. Ο Θανάσης Μανταλόβας μου είπε πάλι εδώ στο ITV ότι στηρίζει τον Χάρη Δούκα. Έχει φίλους ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ στον κομματικό μηχανισμό σε κάθε περίπτωση. Έχει φίλους και ο Χάρης Δούκα. Στο επόμενο διάστημα θα δούμε και άλλα στελέχη δημόσια πώς θα τοποθετηθούν. Φιλόμονα, κλείνοντας, πάμε να δούμε το πρώτο θέμα της εφημερίδας σήμερα, ελευθερία, της αυριανής ελευθερίας. Είναι, το λέγαμε πριν βγούμε, και είναι το επόμενο θέμα του Δελτίου. Είναι το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωνίων, που συμπληρώνει 25 χρόνια και τα γιόρτασαν οι άνθρωποι και καλά έκαναν, αλλά γιορτάζουμε, okay. Να έχουμε και το μυαλό μας αυτό το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών που έχει παγώσει, που διεκδικούνταν και έχει παγώσει τώρα και δεν ακούω κανένα να το διεκδικεί. Σε ακούω, Φιλίμωνα, και δώσ' μου έτσι την γέφυρα, την πάσα για να πάω στο θέμα του Δελτίου. Καταρχάς να σου πω ότι θυμάμαι όταν έκανε το ρεπορτάζ για την ίδρυση του Τμήματος Μηχανικών Υλικών. Όπως το λέμε, τελικά, το θυμάμαι. Μάλιστα. Και το πώς παλεύαμε, κάνω το. Άρα. Ήσουν 15 χρονών τότε, ναι. Ωραία. Κάπως έτσι, αλλά έγραφα. Ακόμα και κάνω το ρεπορτάζ. Και βλέπαμε τις διαστάσεις αυτού. Να ψάξουμε τα νέα επιστημονικά αντικείμενα. Έτσι λέγαμε τότε, έτσι λέμε και τώρα, έτσι. Ήταν ακόμα τότε το πρόπλασμα, και τότε ήταν πρόβλημα της Πολυτεχνικής Σχολής. Προχώρησε και προχώρησε καλά. Αυτό που δεν βλέπουμε, δεν ολοκληρώνει την Πολυτεχνική Σχολή. Έτσι, γιατί στην ουσία το θέμα είναι η Πολυτεχνική Σχολή. Βλέπουμε ότι τα τμήματα προχωράνε. Πέρασε ο καιρός, αριστεύουν, για να πω μια λέξη παρέσκει στην κυβέρνηση, βγάζουν τα διδακτορικά, χωράνε και δεν ολοκληρώνονται οι δομές. Γιατί δεν ολοκληρώνονται οι δομές, αυτό είναι ένα ερώτημα. Γιατί τόσο καιρό με το μηχανολόγο μηχανικών. Τα πανεπιστήμια καταρχάς είναι αυτόνομα, είχε πει και αυτή η κυβέρνηση ότι θα δίνει δυναμική στα πανεπιστήμια να αναπτύσσουν τις δικές τους δυναμικές. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφοροι κόφτες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Δηλαδή, με έναν αδιόρατο τρόπο, δεν προχωράνε όλα τα πράγματα ομαλά. Ας βγούνε να πούν τουλάχιστον από την κυβέρνηση αν φταίνε οι ντόπιοι. Δεν νομίζω ότι φταίνουν και τόσο πολύ, γιατί βλέπουμε ότι η διαδρομή των τμήματων, το τμήμα μηχανικών υλικών που είπαμε, οι καλοτεχνών που είπαμε, που είναι τα νέα τμήματα, βλέπουμε ότι προχωράνε. Μια χαρά προχωράνε. Ναι. Άρα, μήπως πρέπει εδώ να δοθεί περισσότερος χώρος σε αυτά τα πανεπιστήμια, τα οποία έχουν και πολλά προβλήματα τα περιφερειακά. Τώρα συναντάνε άλλα προβλήματα, δεν έχουν εισακταίους, δεν έχουν πόρους. Με την ΕΒΕ, όλα αυτά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δημιουργείται ένα περιβάλλον δύσκολο. Ναι. Ακριβώς. Έχουμε και τον διεθνή ανταγωνισμό, θα έχουμε και τα ιδιωτικά. Αυτή η κυβέρνηση τα ψήφισε, βάζει ένα πλαίσιο ανταγωνισμού. Αφού λοιπόν τούτοι εδώ οι άνθρωποι το παλεύουν, αυτά τα ιδρύματα, οι δομές, βάζουν αιτήματα, μήπως κάπως πρέπει να επιταχύνουμε και αυτή τη διαδικασία. Έτσι, τη διεκδίκησή μας. Να επιταχύνουμε τη διεκδίκησή μας. Φιλίμωνα, σε ευχαριστώ θερμά. Άστε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Οι πολιτικές εξελίξεις είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο θέμα που συζητούσαμε με τον.